Θα επιστρέψουμε και πάλι στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι. Συνδεόμαστε με το Αμίντεο. Θα δούμε θέματα που αφορούν εκεί την περιοχή. Θα καλησπερίσουμε τον αντιδήμαρχο Αμιντέου και πρόεδρο της ΔΕΠΤΕΠΑ, τον κύριο Στέλιο Δεμερτζίδη, στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΟΕΣ. Κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βαγρατσά, σε εσάς και τους τηλεθεατές. Και θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία, ευημερία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά σε όλους. Κύριε αντιδήμαρχε, είδαμε με μια πρόσφατη απόφαση ο δήμαρχος Αμιντέου όρισε τους νέους αντιδημάρχους, ο κύριος Άνθιμος Μπιτάκης. Πλέον εκτός από πρόεδρος της ΔΕΤΕΠΑ, από 1η-1η του 23 μέχρι 31-12 της χρονιάς που διανύουμε, θα είστε και αντιδήμαρχος σε διάφορα θέματα της καθημερινότητας και όχι μόνο. Για πείτε μας λίγο, ανάληψη νέων καθηκόντων ως αντιδήμαρχος, τι καινούριο θα δούμε από το Στέλιο Δεμερτζίδη και ποιες οι προτεραιότητές σας. Ανάληψη, κύριε Βαγρατσά, ναι, σαν νέα καθήκοντα ναι, αλλά όχι άγνωστα σε μένα. Mm-hmm. Επειδή στο συγκεκριμένο πόστο έτυχε να είμαι και πριν από ένα χρόνο, πριν αναλάβω πρόεδρος της ΔΕΤΕΠΑ, ήμουν πάλι στα στέγαστρα, υπεύθυνος καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων, ανακύκλωσης, αδέσποτα. Έχω την εμπειρία και από την προηγούμενη θητεία. Οι στόχοι είναι πολλοί. Ένας βασικός στόχος για μένα είναι, γιατί έχω κάνει μεγάλο αγώνα και όταν ήμουν αντιδήμαρχος πάλι, σχετικά με τα αδέσποτα. Άραστε. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Πρέπει και να ταλαιπωρεί πολλούς δήμους, δεν είναι μόνο σε εσάς. Είναι. Έτσι. Απλούστατα, όταν είχα αφήσει τη θέση του αντιδημάρχου, όταν πήγα για πρόεδρο του ΔΕΤΕΠΑ, είχε ολοκληρωθεί σχεδόν το 100% μέσα από το Φιλόδημο 2 το καταφύγιο αδέσποτων. Τώρα, με το που ανέλαβα, ήδη εχθές συγκεκριμένα, έχει έρθει και η έγκριση από την εφημερίδα της κυβερνήσεως για τη λειτουργία του καταφυγίου. Τώρα, με τον διευθυντή, τον κύριο Κιάννα Στέργιο, προχωράμε στη διαδικασία έτσι ώστε από την κτηνιατρική να πάρουμε και τις άλλες εγκρίσεις για να μπορέσουμε να πάρουμε την αδειοδότηση την τελική για το καταφύγιο. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντική η είδηση που μας αποκαλύπτεται σήμερα. Μάλιστα. Ωραία. Από εκεί και μετά έχω το τομέα της αποκομιδής απορριμμάτων, ανακύκλωσης, πρασίνου. Έχω την εμπειρία, θεωρώ ότι πέτυχα, όχι ότι οι συνάδελφοι που ανέλαβα μετά από μένα δεν πετύχανε, προς Θεού, έτσι. Πήγε καλά, γενικά σε όλο το Δήμα Αμιντέου, είμαστε σε πολύ καλό σημείο και με την αποκομιδή απορριμμάτων και με την ανακύκλωση και με το πράσινο. Υπήρχε η αλληλοβοήθεια με τον προηγούμενο αντιδήμαρχο, με τον κύριο Πέγιο. Ήμουν στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε και άφησα εγώ τον πόστο. Όσο μπόρεσα σε όλους τους τομείς, το βοήθησα. Το αναγνωρίζει κιόλας και ο ίδιος και τον ευχαριστώ πολύ. Και πιστεύω και εγώ θα έχω συμμάχους, συναδέλφους, οι οποίοι είμαστε στην ίδια ομάδα και θα βοηθήσουν την κατάσταση κι αυτοί στο βαθμό που μπορούν φυσικά. Μάλιστα. Άρα έχετε ένα καυτό πόστο, γιατί η καθημερινότητα, το περιβάλλον, η καθαριότητα και ειδικά και τα αδέσποτα δεν είναι εύκολη αρμοδιότητα, κύριε Δεμερτζίδη. Το ξέρω, κύριε Βαχατζά. Αλλά επειδή υπάρχει και η εμπειρία, έχουμε και τα κοινοφελή, το προσωπικό από τα κοινοφελή, θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε όλο το Δήμο Αμιντέου, σε όλες τις τοπικές κοινότητες. Ήδη γίνονται, προγραμματίζαμε και έχουμε επισκέψεις ανά βδομάδα σε κάθε τοπική κοινότητα για καθαριότητα. Πάμε πολύ πιο συχνά στις έδρες των τοπικών κοινοτήτων για καθάρισμα από καλαθάκια, σκούπισμα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ωραία. Και το καλό είναι, και θέλω να ευχαριστήσω και το προσωπικό που είναι στα στέγαστρα κάτω, τα κοινοφελή, που δείχνουν ενδιαφέρον, δείχνουν ζήλο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλοι οι υπάλληλοι είναι στο πόστο τους και αυτό μετράει πολύ στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή στην καθαριότητα, στην αποκομιδή. Και πάλι ευχαριστώ όλους τους υπαλλήλους. Να είστε, ωραία. Τώρα να έρθω και στη ΔΕΤΕΠΑ. Πώς ξεκινάει το 23 για την τηλεθέρμανση Αμιντέου, με αρκετά ζητήματα
και φυσικά με το ενεργειακό κόστος ψηλά. Είδαμε κάποια στιγμή που πήρατε αποφάσεις για κάποια αύξηση, προκάλεσε και την αντίδραση των πολιτών αλλά και δημοτικών συμβούλων, και εκεί σας είδαμε κάποια στιγμή να αντιδράτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς ξεκινάει η χρονιά το 23 για την επιχείρηση και αν αντέχει οικονομικά πλέον η τηλεθέρμανση Αμιντέου, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Βαργατζά, για την τηλεθέρμανση είμαστε στη δυσάρεστη θέση με βαριά καρδιά να πάρουμε την απόφαση για την αύξηση του 12%. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Το κόστος της ενέργειας έχει φύγει στα ύψη. Η βιομάζα, το κάρβουνο συγκεκριμένα από 30 ευρώ ο τόνος πήγε στα 53 ευρώ ο τόνος. Με βαριά καρδιά πήραμε την απόφαση αυτή, έπρεπε να πάρθει αυτή η απόφαση και είπαμε ένα πράγμα. Επειδή περιμένουμε και μέσω του ΤΕΜ από το Υπουργείο να έχουμε μια επιδότηση, εάν που πιστεύω, όχι πιστεύω, είμαι πεπισμένος ότι θα έχουμε την τελική έγκριση να επιδοτηθεί η τηλεθέρμανση ευρύτερης περιοχής Αμιντέου από το Υπουργείο μέσω του ΤΕΜ, θα κοιτάξουμε να απαλλάξουμε τους καταναλωτές από την αύξηση του 12%, όπως γίνεται και στο ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του ΤΕΜ. Το ίδιο πράγμα θα πράξουμε και εμείς. Σε γενικές γραμμές, η τηλεθέρμανση Αμιντέου, ευρύτερης περιοχής Αμιντέου, ξεκίνησε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να βγούμε εκτός λειτουργίας. Όλα κυλάνε όμορφα και ωραία. Δεν υπάρχουν προβλήματα σήμερα, δηλαδή μια χαρά. Δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα, δόξα τω Θεώ, το επαναλαμβάνω. Και θα ήθελα εδώ πάλι, γιατί πρέπει να το κάνουμε συνέχεια αυτό, να ευχαριστήσω και τον Διευθυντή, τον Κυριακόπουλο τον Κώστα, γιατί είναι γνώσης του αντικειμένου, είναι ένας, κατ' εμέ είναι ένα αξιόλογο άτομο που ξέρει τα πάντα μέσα στην τηλεθέρμανση. Γιατί εμείς μπορεί να έχουμε μία εικόνα, μία άποψη, μία γνώμη, αλλά περισσότερο απ' όλα είναι ο Διευθυντής και γενικά σύσσωμο όλο το προσωπικό κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να μην έχουμε θέματα και προβλήματα. Και τους ευχαριστώ και πάλι πολύ. Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα κύριε Αντιδήμαρχε, να έρθω και στις εκλογές λίγο τις αυτοδιοικητικές. Σας έχουμε ακούσει όσες φορές σας ρώτησα και το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι και αναφερόσασταν και στη σημερινή Δημοτική Αρχή, στον νυν Δήμαρχο τον Άθιμο Μπιτάκη, ότι θα πορευτείτε ξανά μαζί. Μας ξάφνιασε όμως ο κύριος Μπιτάκης, κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, με μια ανακοίνωση τις προηγούμενες μέρες. Προσπάθησα να μετασχηματίσω στερεότυπες αντιλήψεις, πρακτικές και απολύτικες συμπεριφορές. Η πολιτική τοξικότητα όμως της παρούσας προεκλογικής περίοδου δεν συνάδει με τις πολιτικές αξίες, αρχές και το πολιτικό μου χαρακτήρα. Δεν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος. Μας ξάφνιασε ο δήμαρχος. Θέλω ένα σχόλιο, γιατί πορεύεστε μαζί του τα τελευταία χρόνια από το 19 σε θέσεις ευθύνης και δίπλα του, παρότι δεν ήσασταν μαζί του υποψήφιος το 19. Τι είναι αυτό που άλλαξε τον δήμαρχο κύριε Δεμερτζίδη? Γιατί εδώ είναι σκληρές οι αιχμές της ανακοίνωσης Μπιτάκη και σε κάποιον τα λέει αυτά ο κύριος δήμαρχος. Κύριε Βαχατσά, είναι μια προσωπική απόφαση του Δημάρχου, του Άθιμου του Μπιτάκη, επειδή τον Άθιμο τον Μπιτάκη δεν τον γνωρίζω σήμερα. Ναι. Επειδή έτυχε να είμαι 8 χρόνια αντιπολίτευση στο Δήμο Φιλώτα, στον Καποδιστριακό Δήμο Φιλώτα, έτυχε να είμαι 8 χρόνια αντιπολίτευση και είχαμε μια άψογη συνεργασία επί 8 χρόνια. Γιατί τότε ήταν και συγκεκριμένα, δεν υπήρχε Οικονομική Επιτροπή, ήταν η Δημαρχιακή Επιτροπή. Mm-hmm. Και είναι προς τιμή του Άθιμου του Μπιτάκη, επειδή συμμετείχα συνέχεια στη Δημαρχιακή Επιτροπή σαν αντιπολίτευση, πάντα άκουγε και τις απόψεις της αντιπολίτευσης ότι ήταν επικοδομητικό για το Δήμο και συνέχεια υπήρχε μια άψογη συνεργασία μεταξύ μας. Τώρα εγώ εντάχθηκα στην διοίκηση του Δήμου στο πλευρό του Μπιτάκη. Ήμουν στο πλευρό του, δήλωσα ότι είμαι και θα είμαι στο πλευρό του. Μάλιστα. Με προσωπική απόφαση του Δημάρχου για τον ΑΒ λόγο, που λίγο πολύ τα αναφέρει κιόλας, αποχωρεί από τη διεκδίκηση για την επόμενη τετραετία. Είναι δικό του θέμα. Το θέμα είναι ότι εμένα με ευχαριστεί ότι πριν προβεί ο Δήμαρχος σε αυτή την κίνηση, με πήρε τηλέφωνο, με ενημέρωσε για κάποια πράγματα, τον ευχαριστώ πολύ και δηλώνω υπεύθυνα και κατηγορηματικά ότι εγώ θα είμαι
όποτε χρειαστεί θα είμαι στο πλευρό του Άνθιμου του Μπιντάκη. Μάλιστα. Άρα τώρα ανοίγει ένας άλλος κύκλος, επειδή είχατε δηλώσει ότι θα είστε μαζί του. Τι θα κάνετε τώρα, με ποιον θα πορευτείτε? Το μόνο υποψήφιο που ακούμε μέχρι στιγμής είναι ο νυν αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριος Λιάσης, ή θα σας δούμε με κάποιον άλλον? Ακούω τώρα τελευταία έντονα το όνομα του πρώην Προέδρου της ΔΕΤΕΠΑ, πρώην Δημοτικού Συμβούλου και υποψήφιο το 19 στις περιφερειακές εκλογές με τον Γιώργο Κασαπίδη, του κυρίου Παπαχρήστου. Τι θα κάνει ο Στέλιος Δεμερτζίδης, με ποιον θα πορευτεί στις εκλογές του 23? Επειδή, κύριε Βακατσά, πάντα είμαι ξεκάθαρος, ο Άθιμος ο Πιτάκης μου είπε, εγώ δεν κατεβαίνω, δική σου απόφαση το τι θα πράξεις. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά. Επειδή από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, από τότε που αναλάβει ο Άθιμος ο Πιτάκης στη διοίκηση του Δήμου, μέσα στα δημοτικά συμβούλια δημιουργηθήκαν πολλά θέματα και πολλά προβλήματα με κάποιους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους. Και αν θέλετε, μπορώ να αναφέρω και όνομα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν, να τα λέτε ξεκάθαρα, δεν μας πειράζει. Με στήρα από την πολίτευση και με εχμές κατά το πρόσωπο το δικό μου και συγκεκριμένα από τον συνάδελφο τον Θεοδόρη τον Απόστολο. Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι επειδή είχε ενταχθεί στο πλευρό του Γιάννη του Λιάση, δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ τον εαυτό μου ότι μπορώ να πορευθώ με τέτοιες πρακτικές και με τέτοιους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Μάλιστα. Δηλαδή, με στήρανε την πολίτευση που γινόταν τόσο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο, με εχμές στο πρόσωπό μου και με άλλα πολλά έχουν υποθεί που δεν είναι τη ώρα να τα πούμε τώρα εδώ, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να μπορώ να πορευτώ. Πώς θα συνυπάρξω εγώ με έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, έστω προεκλογικό αγώνα ή και μετέπειτα, αν εκλεγεί, αν εκλεγώ ή αν είμαστε σαν μια ομάδα, δεν μπορώ. Καλά, δεν υπάρχουν προσωπικά. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, υπάρχουν και άλλοι που είναι υποψήφοι με τον κύριο Λιάση. Το σέβομαι, τον εκτιμάω, τον Γιάννη, τον Λιάση είναι έμπειρος, είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση χρόνια, διετέλεσε δήμαρχος, περιφερειακός σύμβουλος, είναι φίλος, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω σε μία λογική ότι θα μπορώ να συνυπάρξω, όπως σας είπα προηγουμένως, και με άλλα άτομα που είναι και μέσα από την τοπική κοινότητα, τη δική μου, να μην αναφέρω ονόματα, που θα είναι υποψήφοι. Δεν μπορώ εγώ μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί να μπορώ να συμπορευτώ μαζί τους σε ένα προεκλογικό αγώνα. Καλά, δεν είχατε προσωπικά ζητήματα. Πολιτικά ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πολιτικά, δεν μάλλονται για προσωπικά θέματα. Και με εχμές το πρόσωπό μου, δεν μπορώ εγώ να διανοηθώ να μπορώ να συνυπάρξω μαζί τους σε ένα συνδυασμό για το προεκλογικό αγώνα για τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αποφασίσατε τι θα κάνετε τελικά? Σήμερα, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, η άποψη δική μου είναι και θα δω πώς θα καταλήξουμε. Εγώ εντάσσομαι στο πλευρό. Θα μιλήσω πρώτα και μαζί του, μπορεί να μην με δεχτεί κιόλας. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν έχω έρθει σε επαφή ακόμα. Θα μιλήσω με τον Νίκο τον Παπαχρήστου, θα τα βάλουμε κάτω να συζητήσουμε και από εκεί και μετά. Αν πω εδώ ότι μπορούμε να πορευτούμε μαζί, θα πορευτώ μαζί του. Άστε. Αλλιώς μπορεί να σας δούμε και στην περιφέρεια υποψήφιο, γιατί άκουσα και αυτό με τον κύριο Κασαπίδη. Ακούγονται πολλά, μέλημά μου είναι να ασχοληθώ με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάντως, κύριε Αντιδήμαρχε, για να κλείσω με αυτό, από το 19 μέχρι σήμερα, τεράστιες κόντρες, σκληρή κριτική και αντιπαλότητα μεγάλη στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμιντέο, σε κάθε συμβούλιο. Διακοπές συνεδριάσεων, δηλαδή μια κατάσταση την οποία δεν τη βλέπουμε σε άλλα συμβούλια. Ο πρόεδρος προχθές, ο κύριος Μπάντης, δεν γνώρισε ότι θα αποσύρει εισήγηση ο κύριος Μπερμπερίδης και υπήρχε μια έντονη αντιπαράθεση, κόντρες από την αντιπολίτευση προς το Δήμαρχο, από το Δήμαρχο να βγάζει αντιδημάρχους γιατί δεν συμφωνεί με κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια εικόνα η οποία δεν είναι καλή για την αυτοδιοίκηση του Αμιντέου. Πώς το σχολιάζετε και σίγουρα ευθύνες έχετε κι εσείς? Εγώ θεωρώ πράγματι από την αρχή υπήρχαν οι αντιπαραθέσεις, η στήρα αντιπολίτευση, οι έντονες κόντρες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που με κάνει εντύπωση, επειδή έχω διατελέσει τρεις τετραετίες στο Δήμο Φιλότα, επειδή ήταν και με τον κύριο Σπυρόπουλο και ήταν απέναντί μας αντιπολίτευση, ήταν ο Γιάννης Στρατάκης με τους δημοτικούς συμβούλους κλπ. Και μετέπειτα που κατεβήκαμε, που ήταν δύο τετραετίες ο Άθιμος ο Πιτάκης,
με κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου του Φιλότα, του Δήμου Φιλότα, τεράστια διαφορά. Τουλάχιστον τότε υπήρχε μεταξύ μας, συμπολίτευση και αντιπολίτευσης, υπήρχε αλληλοσεβασμός, υπήρχαν οι προτάσεις, κάναμε επικοδομητική αντιπολίτευση όταν ήμουν αντιπολίτευση και υπήρχε μια ομοψυχία σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το οποίο γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αμιντέου, δεν ξέρω, είναι και δεν γίνεται τώρα. Εδώ και πολλά χρόνια γίνεται. Το θεωρώ αδιανόητο και είναι παράλογο. Όταν, γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όποιος ασχολείται με τον πρώτο βαθμό ή τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ασχολείται για ένα σκοπό, με ένα σκοπό. Να προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί στο Δήμο του, στην περιοχή του, στους δημότες του. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός όλων μας. Εδώ βλέπω ότι ίσως παίζει και ένα ρόλο, επειδή ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος πολύ νωρίς με την υποψηφιότητα του Γιάννη Ντουλιάση, και θεωρώ ότι δημιουργήθηκαν και θέματα, γιατί έχει γίνει παρέμβαση σε δημοτικούς συμβούλους εν ενεργεία, σε δημοτικούς συμβούλους που ήταν αντιδήμαρχοι, σε δημοτικούς συμβούλους που είχαν μια θέση, και αυτό μπορεί να δημιούργησε και κάποιες... Τι παρέμβαση λέτε τώρα, τι εννοείται παρέμβαση? Από την απέναντι πλευρά να δημιουργηθούν τα προβλήματα αυτά, με το σκεπτικό το δικό τους ότι μπορεί να καταφέρουν κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα. Πάντως, για μένα, για τον άνθρωπο τον Πιτάκη, παρόλες τις δυσκολίες που πέρασε, ήμασταν στο πλευρό του αυτοί που ήμασταν, και ό,τι προηγήθηκε και ό,τι έγινε, μέχρι τέλος της τετραετίας, το δήλωσε κιόλας ο ίδιος, θα είναι παρόν, θα προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου, τα έργα τα οποία ξεκίνησαν και να υλοποιούνται ή και αυτά που είναι να υλοποιηθούν, θα είναι παρόν μέχρι το τέλος και δεν πρόκειται να κάνει καμία. Γιατί πολλοί περιμένανε ότι ο άνθρωπος ο Πιτάκης θα δηλώσει παρέτηση, θα φύγει, θα κάνει, θα ράνει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μάλιστα. Θα ολοκληρώσει τη θητεία του και μετά θα αποχωρήσει. Ωραία. Τα ξεκαθαρίσατε, μας αναφερθήκατε και στις δράσεις σας και τι θα κάνετε και στην λειτουργία της ΔΕΤΕΠΑ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και παρέμβαση. Αρκετά τα θέματα του Δήμου Αμιντέου που θα τα δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Δεμερτζίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Να είστε καλά.